Έρχεται χθες ο κύριος Σαμαράς και λέει θα ψηφίσει την Δανειακή Σύμβαση. Και προσπαθεί να μας πείσει από χθες η Νέα Δημοκρατία το εξής πράγμα. Ότι βεβαίως η στάση του κύριου Σαμαρά είναι ιδιαιτέρως πατριωτική και υπεύθυνη, γιατί δεν αποδέχεται τα μέτρα που συνοδεύουν τη Δανειακή Σύμβαση, που θα είναι φυσικά φόροι, χαράτσια, μειώσεις μισθών, συντάξεων κλπ. Αλλά αυτό ψηφίζει μόνο επί της αρχής, ναι, για να πάρουμε τα λεφτά. Όταν όμως το έλεγε αυτό ο Καραζαφέρης, Κολαϊκός Ορθόδοξος Συναρμός, εδώ και δύο χρόνια, εμείς ήμασταν οι μνημονιακοί, οι κολοτούμπες, τα δεκανίκια. Τώρα που κάνει ο κύριος Σαμαράς το ίδιο ακριβώς πράγμα, είναι υπεύθυνη πολιτική πράξη. Η Δανειακή Σύμβαση, δηλαδή το Μνημόνιο 2, έτσι, για να συνεχίσουμε. Μνημόνιο ψηφίζει ο Σαμαράς. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Το Μνημόνιο 1 δέσμευε τη χώρα για δύο χρόνια, δύο χρόνια και κάτι. Από το Μάιο του 10 μέχρι το τέλος του 2012. Το Μνημόνιο 2 που ψηφίζει ο Σαμαράς μας δεσμεύει μέχρι το 2020. Είναι δηλαδή 5 μνημόνια σε ένα. 5 φορές. Το Μνημόνιο 1 είναι το Μνημόνιο 2. Το δε Μνημόνιο 2 που ψηφίζει ο Σαμαράς αποδέχεται και συνεχίζει τις πολιτικές του Μνημονίου 1. Τώρα πρέπει να σας πω ότι άριστα είπατε ότι μας δεσμεύει μέχρι το